Οι προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κόμμα των μελών. Αυτή είναι η μία βασική, μεγίστη, αυτή τη στιγμή προτεραιότητα. Δηλαδή τα μέλη να μπορούν να εκφράζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να φτάνουν οι θέσεις του καθενός και των οργανώσεων κεντρικά, είτε στην Κεντρική Επιτροπή, είτε στον Πρόεδρο, είτε στην Πολιτική Γραμματεία. Έτσι θα μπορέσουμε να συνδιαμορφώσουμε το καινούριο που οραματιζόμαστε για το κόμμα μας, έτσι που να νιώθει ο καθένας ότι είναι μέλος που μπορεί να έχει λόγο και όχι να του αποδίδουν οι επάνω το λόγο το δικό τους. Αυτό είναι το βασικό. Και ένα τέτοιο κόμμα θέλουμε, το αδιαμεσολάβητο που λέει ο πρόεδρος μας, ο σύντροφος ο Στέφανος ο Κασελάκης, αυτό ακριβώς σημαίνει. Να φτάνει η γνώμη μου, η γνώμη του μέλους στην Κεντρική Επιτροπή και ανάποδα της Κεντρικής Επιτροπής προς τα κάτω. Φροντίζουμε αυτό το διάστημα να μην κάνουμε κλειστές οργανωτικές διαδικασίες. Μεγάλη διαφορά με το παρελθόν που κλεινόμασταν στους τέσσερις τοίχους των γραφείων. Κουβεντιάζουμε και με ανθρώπους έξω από εμάς, φίλους του κόμματος. Συζητάμε ακόμα και τις διαφωνίες μας και τις απόψεις που μπορεί να έχουμε ανοιχτά, όμως δεν σημαίνει ότι αυτό μπορούμε και ανοιχτά να το εκφράζουμε αφού παίρνονται οι αποφάσεις. Είναι να έχουμε ένα κόμμα το οποίο θα μπορεί να πειθαρχεί στην απόφαση που συνδιαμορφώσαμε. Εκεί είναι η ειδοποιώς διαφορά. Προφανώς και μιλάμε για άνοιγμα στην κοινωνία, στα υπόλοιπα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει την κοινωνία από το προοδευτικό κέντρο μέχρι και την αριστερά-αριστερά. Αριστερά-αριστερά, νομίζω το είπαμε τρόπο. Και πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι και χτες έγινε μια εκδήλωση και είναι λάθος να λέμε τι είναι αυτό που είναι απέναντι στο Μητσοτάκη, γιατί αμέσως ανεβάζουμε τον κύριο Μητσοτάκη ως προσωπικότητα, ενώ εδώ πρέπει να πούμε τι είναι αυτό που θα είναι απέναντι σε αυτή τη λέλαπα που έχουμε αυτό το διάστημα και που μαστίζει την κοινωνία, και αυτό είναι η ακρίβεια, αυτός είναι ο τρόπος ζωής, είναι η αστεγία, είναι η κρίση που έχουμε στον οπαδισμό και στα γήπεδα, είναι η κρίση που έχουμε στην εκπαίδευση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τόσα άλλα. Άρα λοιπόν η αντιπρόταση θα έρθει από πρόταση που θα υπάρξει από το κέντρο προς την αριστερά-αριστερά, που επαναλαμβάνω έχω υιοθετήσει αυτό τον όρο, συνδιαμορφώνοντας απόψεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτή τη στιγμή ένα κόμμα το οποίο έχει κοινές απόψεις, μπορεί όμως να έχει κοινό πρόγραμμα με τους ανθρώπους που έχει μέσα.